Ιδιαίτερα εκλεκτική φαίνεται να είναι η θρασίτα τη διαρρήκτε που ξαφρίζουν του τελευταίου μήνε κοσμηματοπολία στη Λεμεσό. Ο τρόπο δράση του τι περισσότερε φορέ ο ίδιο. Χρησιμοποιώντα λωστού και άλλα μέσα, σπάζουν τι εισόδου ή τι προθήκε, πετυχαίνοντα είσοδο στα καταστήματα. Μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, αρπάζουν χρυσαφικά και ρολόγια μεγάλη αξία και γίνονται καπνό. Αυτή τη φορά επέλεξαν το χρυσοχοείο Άθο, στην οδό Γλάστονο, στο κέντρο τη πόλη. Γύρω στι 4 την αυγή, αφού διέλυσαν την κύρια είσοδο χρησιμοποιώντα μεγάλο ξύλο, πήραν ρολόγια γνωστών οίκων και χρυσαφικά μεγάλη αξία. Το σύστημα συναγερμού που υπήρχε στο χρυσοχοείο ήχησε. Εν τούτης, οι θρασίτα αντιδιαρρήκτε κατάφεραν και σήκωσαν χρυσαφικά πέραν των 100.000 λιρών. Ήταν επιλεκτικοί οι διαρρήκτε. Υπάρχει σημαντική ζημιά, δεν μπορώ να την καθορίσω τώρα γιατί πρέπει να τελειώσει πρώτα η σήμανση και μετά κάνουμε καταμέτρηση του στόχου. Κοσμηματοπολείο τη ίδια εταιρεία είχε γίνει στόχο διαρρηκτών πριν από περίπου 5 μήνες. Είναι η δεύτερη διάρρηξη κοσμηματοπολείου σε διάστημα ενός μηνός και η τέταρτη τους τελευταίους 5 μήνες. Η αστυνομία, σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Λεμεσού, στρέφει τις ερευνές της προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έχουμε αρχίσει έρευνες και κυνηγητών για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εκ πρώτης όψεως πιστεύω ότι είναι ξένοι οι δράστες. Το φαινόμενο των διαρρήξεων κοσμηματοπολείων πήρε ανησυχητικές διαστάσεις. Και ο αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων να επαγρυπνούν για προστασία της περιουσίας τους. Όλα τα κλαπέντα έχουν ασφαλιστική κάλυψη.